Χθες λέγαμε για τη Σαγκάη. Φιλοξενήσαμε και τον Έλληνα καθηγητή, ο οποίος είναι με την οικογένειά του εγκλωβισμένο σε έναν από τους ουρανοξύστες της Σαγκάης, εκεί όπου ουρλιάζαν οι άνθρωποι για να αντιδράσουν στο ακραίο και απάνθρωπο lockdown στο οποίο έχουν υποβληθεί. Τώρα βλέπουμε αυτό που έκανε το γύρο του κόσμου. Σκοτώνουν τα κατοικίδια των ανθρώπων, των πολιτών που έχουν νοσήσει με κορονοϊό. Εδώ κοιτάξτε. Τι σκληρότητα, τι πράγματα βλέπουμε, τι βαρβαρότητες είναι αυτές. Δεν αντέχεις να το βλέπεις αυτό. Δεν μπορώ. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ. Τα σκοτώνουν παιδιά γιατί θεωρούν ότι μπορεί να μεταδώσουν τον ιό. Τα κλωτσάνε, τα σκοτώνουν. Πραγματικά βαρβαρό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καμιά δεν φορά υπάρχει. Όταν τα βλέπεις αυτά, κάνεις το σταυρό σου και λες, δόξα σε ο Θεός που μένω σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, που όλα είναι πιο κανονικά, μα τώρα, πιο ανθρώπινα. Είναι δυνατόν. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπω, χωρίζουν και τα παιδιά από τους γονείς, κάνουν διάφορα πράγματα, Παναγία μου. Αλλά και αυτά τα βίντεο. Φοβερά πράγματα. Φοβερά. Ευτυχώς που δεν ζούμε εκεί. Αυτά συμβαίνουν σήμερα στη Σαγκάη. Ευτυχώς που δεν ζούμε εκεί. Εγώ αυτό λέω. Δυστυχώς. Για σκέψεις τώρα να είναι το. Τα ρομπότ. Και αυτό, τι είναι, ρομπότ είναι. Ένα σκυλί ρομπότ. Που τους λένε για το lockdown με τα συγκεκριμένα μηνύματα. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ σκέφτομαι αυτό να είσαι τώρα στο μπαλκόνι σου και να βλέπεις το σκύλο σου να το σκοτώνει με αυτόν τον τρόπο. Και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί προφανώς οι ποινές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Συλλαμβάνουν και έχουμε δει πολλά πράγματα. Και η επόμενη σκηνή τη ζωή σου να είναι το σκυλί ρομπότ με το μεγάφωνο που σου λέει μείνε στο σπίτι. Μιλάμε για σκηνές θρίλερ, σε κινηματογραφικού θρίλερ. Ντρέπεσαι που είσαι άνθρωπος στον 21ο αιώνα με αυτές τις εικόνες. Λοιπόν.